Είχα την ευκαιρία σήμερα να συναντηθώ με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και τους συνεργάτες του και πολλωστή φορά να έχουμε μια ειλικρινή συζήτηση στην οποία ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του κατέγραψαν και αποτύπωσαν τις πολλές μεγάλες ανάγκες που απορρέουν από εξωγενείς κρίσεις. Πράγματι, τα προβλήματα είναι μεγάλα. Πράγματι, τα προβλήματα είναι πολυσύνθετα. Και δεν προέρχονται από ενδογενή προβλήματα του Δήμου, ούτε καν ενδογενή προβλήματα της χώρας, αλλά από εξωγενείς κρίσεις. Το πρόσφατο παρελθόν απέδειξε ότι από κοινού τοπική αυτοδιοίκηση και κυβέρνηση, πολίτες και πολιτεία, τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε να σταθούμε όρθιοι και ως κοινωνία και ως οικονομία. Θα τα καταφέρουμε και πάλι στις νέες κρίσεις. Είναι γεγονός ότι όπως ο Δήμαρχος μίλησε για ελληματικούς προϋπολογισμούς στους Δήμους, έτσι και εγώ θα σας πω ότι έχουμε ελληματικούς προϋπολογισμούς στο κράτος. Το 2020, το 2021 και οι φετινές εκτιμήσεις είναι ότι η Ελλάδα θα έχει πρωτογενές έλλειμμα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει δαπάνες, περισσότερες από τα έσοδα, που απορρέουν κυρίως από την ανάγκη, ορθώς, να χτίσουμε ένα δίκτυο προστασίας πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, στηρίζοντας άμεσα αυτά και έμεσα την καθημερινότητά τους μέσα από τους Δήμους. Άρα και εμείς, η πολιτεία, το Υπουργείο Οικονομικών, έχει συγκεκριμένες δυσκολίες και περιορισμένους πόρους. Είμαστε απολύτως αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε αυτούς τους διαθέσιμους πόρους, στηρίζοντας και την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να βελτιώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο την καθημερινότητα του πολίτη σε μια δύσκολη συγκυρία, η οποία επηρεάζει το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Επίσης, ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του ανέπτυξαν το θέμα των απαλλοτριώσεων. Ένα ζήτημα το οποίο ήδη έχουν συζητήσει με το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και με συναδέλφους υπουργούς. Ανανεώνουμε το ραντεβού έτσι ώστε πληρέστερα παρουσία των αρμοδίων και αυτών οι οποίοι είναι επισπεύδοντες στο συγκεκριμένο ζήτημα, να επιδιώξουμε, να βρούμε ή να δρομολογήσουμε τις βέλτιστες λύσεις.